Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι η Αναστασία Παρετζόγλου, brand manager του Fortune στην Ελλάδα. Είναι εξαιρετική χαρά και τιμή το γεγονός ότι και φέτος το Fortune στηρίζει την 7η ετήσια διάσκεψη της ΕΕΝΕ, όπως κάθε χρόνο. Άλλωστε, η συνεργασία μας με την ΕΕΝΕ έχει συνέχεια και βάθος. Στα επόμενα λεπτά, λοιπόν, θα συντονίσω, έχω τη χαρά να συντονίσω τρεις συζητήσεις με τρεις εμβληματικούς επιχειρηματικούς ηγέτες που προέρχονται από τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Και καλωσορίζω πρώτον τον πρόεδρο του ΣΕΒ και πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Τιτάνα, κύριο Δημήτρη Παπαλεξόπουλε. Κύριε Παπαλεξόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την τιμή που κάνετε να ονομάζετε τον κλάδο μου ως τεχνικά εχμής. Εχμής. Είναι και εχμής. Πράγματι, νομίζω, υποτιμάται πολύ συχνά, υποτιμάται με αλφαγιώτα, πόσο η βιομηχανία και η παραγωγή έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και πόσο έχουν γίνει εξαρτώνται από τις τεχνολογίες αιχμής. Και η καινοτομία είναι αυτή που καθορίζεται πια, καθορίζει απόλυτα και το DNA τους και το αποτέλεσμα της παραγωγής, έτσι δεν είναι? Όμως εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φιλοξενούμε στην ΕΕΝΕ σε σχέση με μια άλλη σας ιδιότητα. Είστε αντιπρόεδρος του European Round Table για τη βιομηχανία και είστε και πρόεδρος της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και την Ενεργειακή Μετάβαση. Ταξιδεύετε πολύ, βρίσκεστε με ενεργό συμμετοχή σε διεθνή φόρα και επιπλέον έχετε την εμπειρία των βέλτιστων πρακτικών που καλούνται να ακολουθήσουν σε όλες τις χώρες οι επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια πρόκληση που είναι και κίνδυνος μαζί της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν από τη θεσμική σας ιδιότητα ως Προέδρου του ΣΕΒ, τι πρωτοβουλίες παίρνετε προς αυτή την κατεύθυνση? Να ξεκινήσω από τα γενικά. Ο ΣΕΒ, ο οποίος φιλοδοξεί να εκπροσωπεί την ενσυνείδητη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, αγκαλιάζει και υποστηρίζει πλήρως τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050. Όχι μόνο διότι είναι το ηθικά σωστό, αλλά επιπλέον διότι εάν γίνει καλά, και αυτό είναι ένα μεγάλο εάν, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα win-win, να έχουμε και περιβαλλοντικά θετικό αποτέλεσμα και οικονομικά θετικό αποτέλεσμα. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι όχι εάν το κάνει κανείς, αλλά πώς το κάνει με τρόπο που να συνδυάζει, όπως είναι απαραίτητο, την κλιματική φιλοδοξία από τη μια πλευρά, με την ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια παροχής ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, σε ανταγωνιστικό κόστος, και να διασφαλίζεται στα χρήσιμα χρόνια της μετάβασης και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και όλο αυτό το πολύ σύνθετο και μακροχρόνιο πρόβλημα έχει σε μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, υποεκτιμηθεί στο πόσο δύσκολο είναι, αφενός, και αφετέρου, ότι για να φτάσουμε στον Ιρβάνα, να φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε καθαρή ενέργεια και μπόλικη ενέργεια και σε ανταγωνιστική τιμή, θα περάσουμε αρκετά χρόνια που θα είναι δύσκολα. Πρέπει να επενδύσουμε νωρίς και πολύ. Θα πρέπει να δεχθούμε ότι στη μετάβαση θα υπάρχει μεγαλύτερο κόστος. Και θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κίνδυνοι και θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, όπως και η κρίση, η οξία της ενεργειακής που περνάμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα? Καταρχήν, οι αποφάσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό παίρνονται σε επίπεδο Βρυξελών, αλλά οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι από τη μετάβαση αυτή είναι πιο σημαντικές και πιο οξύες για την Ελλάδα, εν μέρη λόγω γεωγραφικής θέσης, εν μέρη γιατί είμαστε ίσως λίγο λιγότερο προετοιμασμένοι. Εμείς βλέπουμε 4 προτεραιότητες τις οποίες δουλεύουμε αυτό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρώτη είναι να αποκτήσουμε έναν κλιματικό νόμο που κατατέθηκε ένα σχέδιό του στην Βουλή πρόσφατα για διαβούλευση, στην Βουλή κατατέθηκε η διαβούλευση, να αποκτήσουμε ένα κλιματικό νόμο που να ζυγίζει σωστά φιλόδοξους στόχους με το τι ρεαλιστικά μπορούμε να πετύχουμε μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουμε μπροστά μας. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις επενδύσεις μας σε ενέργεια, κυρίως πράσινη ενέργεια και ενεργειακές υποδομές
και διασυνδέσεις και το σύστημα της ενεργειακής αγοράς που ακόμα δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, έτσι ώστε να έχουμε την ενέργεια που θέλουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση και από πλευράς αδειοδοτήσεων και μόνο αν το δει κανείς, είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς θα πιάσουμε τους στόχους που πρέπει να πιαστούν. Τρίτη μεγάλη προτεραιότητα είναι τώρα που η παραγωγή στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η ενεργοβόρος παραγωγή, η βιομηχανική παραγωγή πηγαίνει πολύ καλά, να εξασφαλιστεί ότι έχει κόστος για να ανταγωνιστεί διεθνώς, που είναι κινούμενος στόχος, αλλά μπορεί να ανταγωνιστεί διεθνώς. Σωστά, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση έσκυψε πρώτα πάνω από τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά πρέπει να σκύψει και πάνω από την ελληνική παραγωγή. Και τέταρτη προτεραιότητα είναι και αυτό να εξασφαλιστεί το level playing field, η αποφυγή του αθέμητου ανταγωνισμού, επειδή η Ελλάδα είναι σε αυτή τη γωνιά της γης, στις παρυφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει αυξημένο ρίσκο αυτού που λέγεται carbon leakage, διαρροής άνθρακα. Να φύγει δηλαδή η ελληνική παραγωγή από την Ελλάδα και να πάει σε χώρες εκτός Ευρώπης, με αποτέλεσμα κακό όχι μόνο οικονομικό, αλλά και περιβαλλοντολογικό. Και γι' αυτό συζητιούνται σε επίπεδο Ευρώπης το CBAM και άλλες, το Carbon Border Adjustment Mechanism και άλλοι μηχανισμοί που θα επιτρέψουν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της μετάβασης των επομένων χρόνων, οι ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να μείνουν ανταγωνιστικές για να επενδύσουν στη μετάβαση. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανάλυση που κάνατε. Δεν είχαν μπει σε μια σειρά αυτές οι προτεραιότητες που είναι, δηλαδή πρέπει να γίνουν χθες από ό,τι καταλαβαίνω, όμως απαιτείται χρόνος, κύριε Παπαλεξόπουλε. Δεν ξέρω κατά πόσον θα υπάρξει ικανό χρονικό διάστημα τέτοιο που να μην μείνουμε πίσω ως Ελλάδα, λόγω της ιδιομορφίας, της γεωγραφικής μας θέσης, λόγω του προβλήματος, του ότι οι επιχειρήσεις έχουν καθυστερήσει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Στο χέρι μας είναι. Το κρατώ αυτό και θα μπω αισιόδοξα, λέγοντας ότι η ελληνική μεταποίηση στα χρόνια της κρίσης έδειξε καλά αντανακλαστικά. Υπήρξε εξωστρέφεια, υπήρξε ανάπτυξη, κάτι που το είδαμε και κατά την περίοδο της πανδημίας. Παρ' όλα αυτά, ο κλάδος μένει πολύ χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και επιπλέον αυτός ο κλάδος καλείται να μπει και στη φάση της ενεργειακής μετάβασης. Θα τα καταφέρουμε και τι προϋποθέσεις απαιτούνται? Κοιτάξτε, έχουμε βάλει έναν στόχο, ο οποίος και ο ΣΕΒ τον έχουμε εκφράσει και η κυβέρνηση τον έχει εκφράσει, να πάει η συμμετοχή της παραγωγής, της μεταποίησης στην Ελλάδα από το 10% σε 15% σε βάθος μιας δεκαετίας. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μας, εφικτό, προϋποθέτει μια σειρά από πράγματα, κάποια από τα οποία έχουν να κάνουν με την ενεργειακή μετάβαση που είπαμε, αλλά έχουν πάρα πολλά να κάνουν επίσης με την οικονομία της καινοτομίας, για την οποία μιλήσανε και στα προηγούμενα πάνελς, και την ικανότητα της βιομηχανίας να συμμετάσχει σε αυτούς τους στα clusters, τα ευρωπαϊκά, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, άρα να μπορεί να έχει και την καινοτομία, το επίπεδο καινοτομίας που χρειάζεται για να συμμετάσχει. Έχετε πει τη λέξη κλειδί, καινοτομία, και δεν σας κρύβω ότι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση στο επενδυτικό συνέδριο του ΣΕΒ πρόσφατα. Είπατε μία φράση που θέλω να την πω επί λέξη, ότι η ευημερία μας εξαρτάται από την αναβάθμιση της συλλογικής μας ικανότητας να καινοτομούμε. Θέλω να μου πείτε τι εννοείτε ακριβώς και κατά πόσο πιστεύετε ότι καινοτομούν ήδη οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, από όλους τους κλάδους. Κοιτάξτε, το ότι συζητήθηκε αυτό και στα δύο προηγούμενα πάνελ, το ότι στην Ελλάδα υστερούμε στην καινοτομία, δεν είναι κάτι καινούριο. Και μάλιστα να προσθέσω ότι είναι από τους, επειδή μας αρέσει ως επιχειρηματίες να γκρινιάζουμε για το κράτος και συχνά έχουμε δίκιο να γκρινιάζουμε για το κράτος, στην καινοτομία οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι σε σχέση με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα νούμερα πιο πίσω από ό,τι σε άλλες χώρες, ενώ το κράτος μας εξέπληξε και θετικά, νομίζω, επί κορονοϊού, κάνοντας άλματα μπροστά. Άρα ψηφιακό μετασχηματισμό. Πρέπει να βάλουμε τα τουίκου μας σε τάξη. Και όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο, ούτε γίνεται με ένα διακόπτη, όπως είπε ο κύριος Λιάκος, από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο και πρέπει να αντιμετωπίσουμε παθογένειες βαθιές, μέχρι και στην παιδεία. Εγώ θα ήθελα όμως να σταθώ σε 3-4 στοιχεία
τα οποία νομίζω επιτρέπουν αισιοδοξία. Το ένα είναι, και αναφέρθηκε ήδη, ότι από το τίποτα πριν από 5-10 χρόνια, έχουμε σήμερα ένα μικρό, ζωτικό και ταχαίως αυξανόμενο startup community, ένα νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχουμε εντάξει στο ΣΕΒ που προσπαθούμε να δώσουμε ένα σπίτι και να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Τα τελευταίο καιρό 60 τέτοιες επιχειρήσεις με συνολική αξία, υπολογίζουμε, δεν είναι λίστεται αυτές στο χρηματιστήριο, αλλά έχουμε μια συνολική αξία άνω των 6-7 δις. Για αμερικάνικα δεδομένα, νούμερα αστεία. Για ελληνικά δεδομένα, συγκρινόμενα με το χρηματιστήριο Αθηνών ή το ελληνικό ΕΠ, αυτά είναι πραγματικά νούμερα. Και η προοπτική είναι τέτοια ότι αυτά τα νούμερα μπορούν, πιστεύουμε, την επόμενη πενταετία με λίγη βοήθεια να τριπλασιαστούν. Και βεβαίως πρέπει να φροντίσουμε την χρηματοδότηση, όπως έλεγε πριν, που δεν είναι επαρκής. Πρέπει το χρηματιστήριο να γίνει πιο ελκυστικό. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί. Αλλά είναι ένας στόχος. Φανταστείτε σε ένα σύστημα νεοφυών επιχειρήσεων σε 5 χρόνια από σήμερα, με 20.000 εργαζόμενους και 15 δισαξία, είναι πολύ σημαντικό. Ένα λοιπόν αυτό. Αν μου επιτρέψετε εσύ, να συνεχίσω. Δεύτερον, τα πανεπιστήμια. Πριν από λίγα χρόνια, μιλούσες για επιχείρηση σε πανεπιστήμιο και βγάζαν φλίκτενες, συγγνώμη για την έκφραση. Τώρα έχουμε υπογράψει μια σειρά συμφωνιών και μεμοράντα για συνεργασία, να φέρουμε φοιτητές πιο κοντά σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, να μιλήσουμε με PhD students κτλ. Πραγματικά υπάρχει από πλευράς πανεπιστημίων μια μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη διάθεση για συνεργασία. Και επιπλέον, πολλά ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία παραδοσιακά είναι πολύ καλύτερα στο R παρά στο D, κάνουν καλή έρευνα, αλλά δεν κάνουν ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, βλέπεις ότι αυτό αλλάζει. Εάν δει κανείς πανεπιστήμια και δεν στα Γιάννενα, Πάτρα, Κρήτη, ως παραδείγματα μόνο, όχι τα υπόλοιπα δεν κάνουν, πραγματικά η δουλειά που γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις πρακτικά πλέον, δίνει πολύ καλά σημάδια για το μέλλον. Και τέλος, να αναφέρω και τις εμβληματικές ξένες επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Microsoft, από τεχνολογικούς κολοσσούς. Που επενδύουν στην Ελλάδα της γνώσης. Όχι στην Ελλάδα μόνο την ωραία αυτή η χώρα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι, νομίζω, θετικά πρώτα στοιχεία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά ναι, είμαστε πάρα πολύ πίσω και πρέπει να επιταχύνουμε πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ θα έλεγα, κύριε Παπαλεξόπουλε, ότι αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή για τις επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις, είτε για μικρότερες και μικρομεσαίες, η αλλαγή της κουλτούρας, η αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας. Είπαν και στα προηγούμενα πάνελ ότι έχουμε, δεν θυμάμαι, 800.000 μικρές επιχειρήσεις. Αν δεν υπάρξει μία προσπάθεια συνεργειών και συμπράξεων, είναι δύσκολο να γίνει αυτό το scale-up που περιμένουμε από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και εγώ θα ήθελα αυτό που είπε ο κ. Τσακίρης πριν να το τονίσω ίσως από μια διαφορετική γωνία, αλλά ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό ορισμό, που είναι 250 άτομα και πάνω, εργάζεται κατά μέσον όρο στην Ευρώπη περίπου το 35 με 40% του εργατικού δυναμικού. Σε κάποιες χώρες όπως η Γερμανία μπορεί να είναι και 50 ή 60. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι κάτω από 15%. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι για να μπορέσει να ανταγωνιστεί σε ένα διεθνές περιβάλλον και εκτός Ελλάδος, μια εταιρεία η οποία να μπορέσει να επενδύσει στο R&D, η οποία να μπορέσει να επενδύσει σε marketing, η οποία πολύ σημαντικό να μπορέσει να επενδύσει στην ανάπτυξη των στελεχών της, η οποία να μπορεί να κάνει συμπράξεις, πρέπει να έχει ένα κρίσιμο μέγεθος. Άρα έχει σημασία να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις με αυτό το κρίσιμο μέγεθος που μπορούν να επενδύσουν σε αυτό το μέλλον. Και εκεί πέρα, νομίζω σωστά ελέγχθηκε στο προηγούμενο πάνελ, βεβαίως παίζουν ρόλο τα φορολογικά κίνητρα, αλλά χρειάζεται να ξεφύγουμε από πολύ βαθύτερες παθογένειες και να πω, χωρίς να ντρέπουμε να το πω, ως άνθρωπος που δουλεύει σε μια επιχείρηση οικογενειακή και είμαι εν μέρη στη θέση που είμαι κληρονομικό δικαιώματι παρά με την αξία μου, ότι ένα από τα θέματα είναι να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τον οικογενειακό τρόπο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων, που να μπορέσουν περισσότερο να ξεφύγουν από τα αρνητικά πρότυπα αυτής λειτουργίας που εν μέρη έχουν συνηθίσει, να αγκαλιάσουν το ESG, το σωστό governance, τις συνεργασίες, τα μεγαλώματα και να πάμε στα μεγέθη τα μεγαλύτερα που χρειαζόμαστε. Βέβαια, αυτό που ακριβώς είπατε τώρα συνδέεται πάρα πολύ και
τον τρόπο που καλείται να αλλάξει η ηγεσία. Μετά την πανδημία συνειδητοποιήσαμε ότι χρειάζεται μια αλλαγή στο μοντέλο ηγεσίας που ακολουθούνται στις επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για μεγάλες, είτε μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις. Η ανθρώπινη ενίσχυση. Μιλάω για τους εργαζομένους, αλλά και όλη την αλυσίδα. Βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι δεξιότητες που καλούνται να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Η κλιματική κρίση, η τεχνολογία και ο τρόπος που επελάβνει μέσα επιχειρήσεις. Εκεί νομίζω ότι βασίζεται όχι μόνο η ανάγκη για αλλαγή του μοντέλου ηγεσίας, αλλά και της κουλτούρας της ελληνικής επιχείρησης. Για να μπορούμε να μιλάμε με όρους ταχύρυθμης ανάπτυξης, με διάρκεια και βάθος. Εκεί νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος αφενός μεν, διότι η νέα γενιά εκ των πραγμάτων μεγαλώνει αλλιώς και θα προσαρμόσει σε διαφορετικά μοντέλα ηγεσίας. Κατά δεύτερον, διότι μία από τις λίγες θετικές παρενέργειες της μακρόχρονης δεκαετούς, υπερδεκαετούς κρίσης που περνάμε, που έχει στοιχήσει πολλά για την κοινωνία μας, είναι ότι πολύ μεγάλο μέρος πλέον της κοινωνίας μας έχει πάψει, και τον επιχειρηματικό κόσμο, έχει πάψει να περιμένει λύσεις από το κράτος. Παραδοσιακά, νομίζω, είχαμε έναν τρόπο λειτουργίας που έλεγε «Κράτος, πες μου πώς θα με βοηθήσεις, πώς θα με στηρίξεις για να δράσω». Τώρα, νομίζω ότι ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της επιχειρηματικότητας της χώρας έχει πάρει μια νοοτροπία που λέει «Οι αλλαγές παρά είναι μεγάλες και παρά είναι γρήγορες, εγώ θα προχωρήσω ό,τι σε κάθε περίπτωση, εάν με στηρίξεις ακόμα καλύτερα». Αλλά δεν περιμένουμε. Και αυτή η αυτενέργεια, νομίζω, είναι από τα θετικά. Δεν είναι ακόμα όσο εκτενής όσο θα θέλαμε. Ναι. Αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση που είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Απλά η πανδημία, κύριε Πρόεδρε, δεν βοήθησε, διότι άρχισε πάλι η λογική των κινήτρων προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν όρθιες οι επιχειρήσεις που πραγματικά γονάτισαν αυτή τη διετία. Όμως, όντως, ίσως το βασικό λάθος του παρελθόντος ήταν το «τα περιμένουμε όλα από το κράτος» και δεν ήταν θέμα μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Καταλαβαίνω όμως από την τοποθέτησή σας ότι αυτό αρχίζει και αλλάζει ως mindset. Να πω εκεί πέρα, μετράμε συχνά στο ΣΕΒ, προσπαθούμε να μετράμε το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία την επιχειρηματικότητα. Και η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε ότι παραδοσιακά στη χώρα για πολλά χρόνια η κοινωνία συχνά βάζει την επιχείρηση απέναντί της, δεν την αγκαλιάζει ως νοοτροπία. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε αυτό το πράγμα να αλλάζει. Βλέπουμε δηλαδή ότι η έννοια της επιχειρηματικότητας έχει πολύ θετική απήχηση στο ελληνικό κοινό, με ποσοστά της τάξης του 80%. Βεβαίως, αν μιλάμε για την έννοια της επιχειρηματικότητας γενικά και αόριστα, τη στιγμή που αρχίσεις και μιλάς για επιχειρηματίες, καλή ώρα Έλληνος ελληνικών επιχειρηματικών, ή ακόμα περισσότερο για Έλληνες επιχειρηματίες, τα ποσοστά πέφτουν. Εντάξει, υπάρχει μια εξεδανίκευση, αλλά υπάρχει μια σαφής μεταστροφή πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν, ολοκληρώνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, κύριε Παπαλεξόπουλε, να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτό που από την πρώτη στιγμή ενστερνιστήκατε και ζητήσατε να ακολουθήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις όταν αναλάβατε επικεφαλής του ΣΕΒ. Ότι είχατε πει από την πρώτη στιγμή ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να έρθουν πιο κοντά στην κοινωνία. Είναι κάτι που αυτά τα δύο χρόνια, με αφορμή και την πανδημία, νομίζω το είδαμε να συμβαίνει. Αλλά θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση. Οι επιχειρήσεις έχουν έρθει πια πιο κοντά στην κοινωνία και τι ακόμη χρειάζεται προκειμένου να μιλάμε πραγματικά για συμπεριληπτικό καπιταλισμό με ισότητα, με δημοκρατία, με ίσες ευκαιρίες. Δεν έχουμε το χρόνο να το απαντήσουμε. Απλώς να πω, νομίζω ότι κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πρέπει να επενδύσουμε στο σωστό governance και στη διαφάνεια. Πρέπει να επενδύσουμε στο να μιλήσουμε με την κοινωνία και να την ακούσουμε. Πρέπει να επενδύσουμε στο να αναπτύξουμε προϊόντα που θέλει ο καταναλωτής να αγοράσει και όχι που ζητεί το σύστημα. Πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη των δικών μας ανθρώπων. Διότι οι εργαζόμενοι μας είναι μέρος κοινωνίας και είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας. Πρέπει να δείξουμε εταιρική κοινοποιητική ευθύνη και αυτό φάνηκε τώρα σε αυτή την κρίση ανασφάλειας που δημιούργησε ο κορονοϊός στην κοινωνία, ότι μπορούμε επιχειρήσεις και κοινωνικό σύνολο να κερδίσουμε και οι μεν και οι δε όταν συλλειτουργούμε αντί να βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.